Δεδομένου ότι έχουμε ουσιαστικά 7 χρόνια για να υπάρξουν συνομιλίες. Με δεδομένο ότι αλλοιώνεται δημογραφικά πραγματικά ο πληθυσμός της κατεχόμενης Κύπρου και σιγά σιγά περιθωριοποιούνται οι Τουρκοκύπροι που έχουν μια κυπριακή συνείδηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η αδράνεια που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στο κυπριακό θεωρείτε ότι μας ευνοεί ή όχι. Κοιτάξτε, κυρία Βετούρη, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ ή κατά ανάλογα και με τις επιλογές που κάθε φορά κάνεις. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω εδώ τις μεγάλες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν τότε όταν η Κύπρος γινόταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πόσο αυτή η επιλογή θα βοηθούσε στην επίλυση του Κυπριακού. Δεν παραμένει αυτή τη στιγμή το ισχυρό όπλο όμως της Λευκωσίας και της Αθήνας, στηρίζοντας η Αθήνα πάντα τη Λευκωσία. Δηλαδή, αν κάτι θέλουν αυτή τη στιγμή οι Τουρκοκύπροι, είναι να έχουν έκφραση στην Ευρώπη. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο πάντως από την πραγματικότητα και από το ότι αυτό το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο εδώ και 50 χρόνια. Και νομίζω είναι χαρακτηριστική και η απογοήτευση του καθηγητή του κυρίου Ιφαντή, πριν από λίγο μιλούσε στην εκπομπή σας, για τη στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ήταν σαφής κατανοητή. Ο κύριος Ιφαντής, ήταν σαφής, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, σε ό,τι μας αφορά ως ΚΚΕ, εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να δείχνουμε τις θεμελιακές βάσεις του κυπριακού προβλήματος. Το κυπριακό πρόβλημα δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής από την Τουρκία. Ο διεθνής του δηλαδή χαρακτήρας είναι ολοφάνερος και προκύπτει άλλωστε και από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συνεπώς, οποιαδήποτε λύση η οποία επιλέγεται να συζητηθεί, νομίζουμε ότι θα πρέπει να περιέχει μέσα οπωσδήποτε την εξάλληψη των συνεπειών της τουρκικής κατοχής. Το σταμάτημα του επικισμού, το δικαίωμα της επιστροφής των προσφύγων στις εστίες τους. Γιατί από τη στιγμή που λέμε, που θέλουμε να, και νομίζω ότι όλοι θέλουμε και επιδιώκουμε ένα κράτος ενιαίο, μια ενιαία Κύπρο, όχι δύο κράτη, mm-hmm. όπως στο σημείο αυτό οδηγεί η λεγόμενη συνομοσπονδιακή, δικοινωνική, διζωνική ομοσπονδία, την οποία κατοχύρωσαν παρεμπιπτόντως οι Τούρκοι, και αποχώρησαν τώρα από τις συνομιλίες. Δηλαδή διαφωνείτε με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του ΟΗΕ για δικοινωτική διζωνική ομοσπονδία χωρίς στρατεύματα κατοχής και χωρίς εγγυήσεις. Κοιτάξτε, η δικοινωνική ομοσπονδία ήταν, αν θέλετε, ο έσχατος συμβιβασμός της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο οποίος όμως έχει αναχθεί στη βάση επίλυσης του Κυπριακού. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να μην θέλουμε αυτή τη στιγμή και να μην θέλει κάποιος λογικός άνθρωπος ένα ενιαίο κράτος και όχι δύο κράτη. Και ενιαίο κράτος, ένα μια συγκρότηση κράτους. Μια οντότητα, μια εθνική ταυτότητα. Από δύο συνιστώντα κράτη, κύριε Λοβέρδο. Ναι, από δύο κοινότητες. Να μην κάνουμε τώρα δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση. Ναι, βέβαια. Στην ελεύθερη εγκατάσταση, βέβαια, και στη διαμονή. Κανονικά, αυτό σημαίνει ενιαίο κράτος. Αυτό το αναφέρει από αν πρόκειται για Τουρκοκύπριους, για Ελληνοκύπριους, για Αρμένιους, για Μαρίνους, για Λατίνους. Θα έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα. Ναι, οι αποφάσεις του ΟΗΕ μιλάνε και για πολιτιακή ισότητα, κύριε Δελή. Μιλάνε και για πολιτιακή ισότητα. Αυτό ενιαίο κράτος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω, κυρία Πετούρη, ότι δυστυχώς όλα τα σχέδια για τα οποία γίνεται λόγος τον τελευταίο καιρό εκκινούν από τη λεγόμενη συνομοσπονδιακή βάση επίλυσης, η οποία έχει βεβαίως μια διχοτομική κατάληξη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ομοσπονδία, όχι συνομοσπονδία. Ομοσπονδία, αφήστε, κύριε Λοβέρδο, να μιλήσω. Ναι, παρακαλώ. Αφήστε να μιλήσω λιγάκι. Ναι, κύριε Δελή. Έχει μια διχοτομική κατάληξη και αυτό ασφαλώς και έχει σχέση, κυρία Πετούρη, και με την τεράστια σημασία που έχει η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου. Πάντα είχε, τώρα ακόμα περισσότερο, στους μεγάλους ανταγωνισμούς που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να εντείνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο λεγόμενο Ευρωατλαντικό Μπλοκ, και από τη μία και τη Ρωσία και την Κίνα από την άλλη. Είναι πιθανό λοιπόν το κυπριακό ζήτημα στα ενεργειακά να αλεστεί για μια ακόμα φορά στις μιλόπετρες
αυτών των συμφερόντων και γι' αυτό η θέση του ΚΚΕ να απευθύνεται στο λαό της Κύπρου συνολικά και στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους και στους Μαρονίτες και στους Λατίνους, σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτό το μαρτυρικό νησί, και ο δικός τους αγώνας για ένα τέτοιο ενιαίο κράτος, όπως είπα, θα είναι αυτός που τελικά θα επιβάλλει. Λοιπόν, έχουμε λιγότερο από ένα. Θα ήθελα να σχολιάσετε την επίθεση του Ταΐπ Ερντοάν στον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Κύριε Δελή, ο τελευταίος λόγος εσάς. Καταδικαστέα, φυσικά, κυρία Πετούρη, είμαι στη γνωστή πάντα τακτική, μια ζέστη, μια κρύο από την Τουρκία, η οποία βεβαίως κάθε φορά υπερασπίζεται την εισβολή και την κατοχή, άσχετα με τις κυβερνήσεις. Όχι μόνο την υπερασπίζεται, ενοχλείται όταν ακούει περί εισβολής. Μην ξεχνάμε ότι τον Ατήλα η Άγκυρα τον έχει βαφτίσει ειρηνευτική αποστολή. Γι' αυτό και σας είπα λίγο πριν, σας περιέγραψα, σας έδωσα ένα μικρό περίγραμμα μάλλον της μιας δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήματος. Και αυτό βεβαίως θα αποτελέσει και πρέπει να αποτελέσει, κατά την άποψή μας, διεκδίκηση συνολικά του κυπριακού λαού.